Πιστεύετε περισσότερο τον κύριο Ερντογάν ή τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Γιατί το ακούσαμε και αυτό. Δεν έχω ακούσει, κύριε Παναγιωτόπουλε, τίποτα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όχι, θα σα πω. Ακούστε λίγο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μπορείτε να μα απαντήσετε, κύριε? Όχι, προσέξτε. Έχετε άλλη γραμμή. Κάτι ξέρω τι λέτε. Το ίδιο είπε και ο κύριο Σταμάτη. Ακριβώ το ίδιο είπε και ο κύριο Σταμάτη. Άρα μπορείτε να μα πείτε. Κύριε Μπάρκα, μπορείτε να μου απαντήσετε κάτι? Τον Ερντογάν πιστεύετε, είχατε ναι ποτέ, ή όχι? Μπορείτε εσείς να διαψεύσετε ναι, μετά από 4-5 ναι, μήνες εντάξει, τι είπατε στον κύριο Ερντογάν? Διαψεύστε, γιατί αυτό έχει αξία. Ο κύριος Κικίλιας πριν από λίγα λεπτά μίλησε μόνο για τουρκική προκλητικότητα. Ωστόσο, το τομέα άρχισε να μίλησε μόνο για τουρκική. Γιατί εγώ απεμπόλησα την τουρκική προκλητικότητα. Μα είναι σαφές όταν λέει θα μας κάνει παστούς ή θα πήγαν να μας κάνουν παστούς. Τι είναι δηλαδή αυτό? Πάντως, αυτά να τα πούνε στην κυβέρνηση που καλέσανε τον κύριο Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτό το ταξίδι. Ωραία. Το λέγαμε από τότε. Μαζί το είχαμε πει στην ίδια εκπομπή. Δεν απαντάει ο κ. Καραγκούνης, καταλαβαίνω, γιατί είναι σοβαρό άνθρωπο και δεν ανήκει στην ακροδεξιά τάση τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνω. Θα μα πείτε ένα πράγμα. Είστε σοβαρό άνθρωπο. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, καλά πράγματα λέω για εσά. Δεν ανησυχείτε. Και εγώ καλά πράγματα λέω. Να κλείσουμε, ξέρω. Αλλά η ουσία είναι στον κόσμο. Είμαστε και γειτόνι. Βεβαίω. Είστε με τον Ερντογάν ή τον Τζίπρα? Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Ποιον πιστεύετε? Θα μου πείτε ο κύριο. Αφήστε τον Ερντογάν. Ο κύριο Τσίπρα. Αφήστε τον Ερντογάν. Δεν με απασχολεί ο κύριο Ερντογάν. Ποιον πιστεύετε, λέω? Δεν με απασχολεί. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο? Δεν απαντάτε. Ποιον εμπιστεύεστε εσείς? Ποιον εμπιστεύεστε? Θα περιμένουμε και άλλους μήνες μέχρι να απαντήσετε. Τελικά, εγώ, τι είπατε? Εγώ καταλαβαίνω. Δεσμευθήκατε να επιστρέψετε πίσω τους Τούρκους αξιωματικούς? Ο κύριο Καραγκούνη δεν ανήκει στην ακροδεξιά τη Νέα Δημοκρατία, στη Σαμαρική. Καμία. Είναι από του κεντρώου. Εντάξει, το καταλαβαίνω και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Το ίδιο είστε με τα σταμάτησα. Πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερα, λοιπόν, ναι, δεν είπα αυτό, αλλά εγώ το ίδιο ακριβώς καταλαβαίνω ότι ο κ. Καραγκούνης δεν ανοίξει την ακροδεξιά τάση της Νέας Δημοκρατίας. Και εμπιστεύεται τον κύριο Τσίπρα περισσότερο. Τι να απαντήσω? Η ελληνική κυβέρνηση, να θυμίσω στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Καραγκούνη, έκανε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενημερώσει για την κράτηση των δύο αξιωματικών του ελληνικού στρατού. Την πρώτη στιγμή συνέβη αυτό. Να του θυμίσω δε ότι μέσα σε 10 ώρες ο κύριος Παπαδημούλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή έκανε όλες τις παρεμβάσεις η ελληνική κυβέρνηση, έκανε ερώτηση, κατέθεσε ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο.